Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cookie with Faye. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μαμαδίστικο φαγητό. Έχω εδώ κιμά μοσχαρίσιο και θα κάνουμε σουτζουκάκια. Σουτζουκάκια με σάλτσα και πιλάφι. Τα υλικά για τα σουτζουκάκια είναι 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμάς, ένα κρεμμύδι στο μπλέντερ, ένα αυγό, μισό ματσάκι μαϊντανό, αλάτι πιπέρι, 4 κοφτές κουταλιές κίμινο, 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 2 φέτες μπακιάτικο ψωμί μουλιασμένο στο νερό και στραγγισμένο. Για τη σάλτσα έχω 4 ντομάτες όριμες στο τρίφτη, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι χυμό ντομάτας, ζάχαρη ένα κουταλάκι του γλυκού, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη λαχανικών, ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι, πάπρικα, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κίμινο και ένα ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Για το πιλάφι έχουμε 1 κουταλιά βούτυρο ή να πάμε σε εκείνο το μάτι. Ένα φλιτζάνι, μία κούπα ρύζι, μακρύ κοκό, το οποίο δεν θέλει πλύσιμο. Ξεκινάμε από το πιλάφι. Θα λιώσω το βουτυράκι και θα σοτάρω λίγο το ρύζι για να γίνει σπιρωτό. Έχω μετρήσει και 3 κούπες νερό στο βραστήρα. Θα ρίξουμε το ρυζάκι. Βάλουμε λίγο αλατάκι. Θα βάλουμε η ζάχαρη είναι για το για την ντομάτα. Αν και μπήκε το καλοκαίρι, αυτές οι ντοματούλες ήταν λίγο αγουροπές, οπότε τη χρειάζονται τη ζάχαρη τους. Σοτάρουμε λίγο το ριζάκι να γυαλίσει. Πολύ ωραία και προσθέτουμε το νερό που είναι μετρημένο. Έφυγε η μία κατσαρόλα και πάμε για την επόμενη. Σιγοβράζουμε για 20 λεπτά περίπου μέχρι να απορροφηθεί το νεράκι. Πάμε τώρα για την επόμενη. Εδώ θα βάλουμε τη σάλτσα. Θα βάλουμε το ελαιόλαδο. Και θα σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Ψιλοκομμένο. Θα βάλουμε τα υλικά μέχρι να γίνει το κρεμμυδάκι μέσα στον κιμά. Αλατάκι. Πιπέρι μαύρο, το κίμινο, το σκόρδο, το αυγό,
κρεμμύδι. Μαϊντανό. Πιπέρι έβαλα. Το ψωμάκι. Πολύ άργησε εκείνο. Έχουμε το νου μας στο ριζάκι και περιμένουμε να σοταριστεί και το κρεμμυδάκι. Ξεκινάω το ζύμωμα. Πλημμένα χεράκια. Πολλές φορές. Ζυμώνουμε καλά, να πάνε παντού τα υλικά μας. Και θα πλάσω τα σουτζουκάκια. Έχω βάλει λάδι στο τηγάνι μου και θα τα τηγανίσουμε ελαφρώς. Γιατί μετά θα βάλουμε και τη σάλτσα μέσα για 15 λεπτά περίπου για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Ωραία. Πιο καλό θα ήταν να είχαμε ζυμώσει να το βάλουμε στο ψυγείο για λίγη ώρα. Αλλά τώρα επειδή πέρασε η ώρα και πεινάσαμε, θα το μαγειρέψουμε κατευθείαν. Έγινε το κρεμμυδάκι. Γυάλισε το κρεμμυδάκι μου. Θα βάλω τώρα μέσα την ντομάτα. Βάλουμε και το χυμό. Κίμινο και κόκκινη πάπρικα. Και ζαχαρίτσα. Θα βράσει έως ότου ψήσουμε τα σουτζουκάκια. Ξεκινάω τώρα, παίρνω λίγη ποσότητα. Και πλάθω τα σουτζουκάκια. Και στη συνέχεια θα τα τηγανίσω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα τα πλάσω όλα και θα τα πούμε σε λίγο. Έτοιμο το λάδι.
και βάζω μέσα τα σουτζουκάκια. Ωραία. Μόλις ψηθούν από τη μία πλευρά, θα τα γυρίσω από την άλλη. Αλατάκι και πιπεράκι παρέλειψα να βάλω στη σάλτσα και γυρίζουμε και τα σουτζουκάκια που ρόδισαν από τη μία πλευρά. Βάζουμε καπάκι τώρα γιατί πιτσιλάει. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο θα ψήσω και τα υπόλοιπα. Έχω βάλει εδώ τα σουτζουκάκια σε άλλο σκεύος, άλλαξα τηγάνι και τώρα θα βάλω μέσα τη σάλτσα. Χαμηλώνουμε. Ψήνουμε για 10 λεπτά μαζί με τη σάλτσα. Στο μεταξύ τα παιδάκια μου ήθελαν και σκέτα χωρίς σάλτσα, οπότε έκανα, αλεύρωσα τα υπόλοιπα και τα κάνω σε εκείνο το τηγάνι. Αλλάξαμε τηγάνι γιατί κάει και εκείνο το λάδι. Ωραία. Περιμένουμε να ψηθεί το φαγητό μας. Έτοιμα τα σουτζουκάκια με το πιλάφι, με τη σάλτσα και μία μερίδα χωρίς σάλτσα, μία μισή. Έγινε φανταστική η σάλτσα, πεντανόστιμη και τα κεφτεδάκια δοκίμασε Αποστόλη. Σε Αποστόλη? Ναι, πεντανόστιμο. Μπράβο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook Cookie with Faye. Γεια σας!